Λοιπόν, συνέχεια στο δελτίο θα βάλουμε μία μεγάλη παρένθεση. Τετάρτη σήμερα είχαμε καιρό να τα πούμε μέσω του δελτίου ειδήσεων με τον κύριο Θόδωρο Ελιόγλου. Κύριε Ελιόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Για να συζητήσουμε έτσι τα της επικαιρότητας, θέματα πολλά. Θα ξεκινήσουμε όμως με το θέμα των ημερών. Εδώ και 20 και πλέον μέρες οι αγρότες είναι στους δρόμους, ζητούν να ικανοποιηθούν μία σειρά από αιτήματα, κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το αγροτικό ρεύμα. Μάλιστα μετά από αρκετές ημέρες θα γίνει και το ραντεβού, ορίστηκε το ραντεβού μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Ραχοβίτη, αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους μήνες μάλλον τον Ιανουάριο, είχαν συνάντηση με τον κύριο Ραχοβίτη, δεν ικανοποιήθηκαν εκεί τα αιτήματα, θέλησαν να είναι παρόντες και οι άλλοι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εργασίας. Τελικά αύριο θα γίνει αυτό το πολυπόθετο ραντεβού, η μέρα των ερωτευμένων, στις 18:30. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνουν δύο συναντήσεις. Θα πάνε καρδούλες, σοκολατάκια. Σοκολατάκια τέτοια. Θα δούμε θα τώρα. Θα δούμε αγκαλίτσες και φυλάκια. Πρέπει τα σοκολατάκια να τα πάνε στους συναδέρφους τους. Γιατί στη μία το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση με τον κύριο Ραχοβίτη και με τους υπουργούς και στις 18:30 η δεύτερη συνάντηση με τους άλλους αγρότες. Τώρα τι τους χωρίζει δεν ξέρω. Ναι, καταρχήν να πω το εξής. Πιστεύω ότι σωστά οι αγρότες θέλαν να γίνει μια διευρυμένη. Ήταν σωστό ως αίτημα. Διότι το να πας να μιλήσεις με έναν υπουργό και να ακούσει τα αιτήματα και να σου πει μετά, ξέρεις κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι, αυτό είναι του Υπουργείου Ενέργειας. Αυτό είναι του Υπουργείου δεν ξέρω εγώ ποιο. Εργασίας και τα λοιπά. Έτσι. Σωστά λοιπόν, βάλαν το αίτημα να είναι όλοι εκεί όσοι μπορούν να εμπλέκονται με τα αιτήματά τους, να τα ακούσουν όλοι από πρώτο χέρι και όχι να μεταφερθούν και να δουν εκείνη την ώρα στην όποια σύσκεψη ποια από αυτά και σε ποιο βαθμό μπορούν να λυθούν. Αυτό μέχρι στιγμής είναι σωστό και εφόσον το πέτυχαν, μπράβο τους. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στους ίδιους τους αγρότες, διότι πάλι βλέπω και στο σημερινό δελτίο που πριν από λίγο είχες κάποιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις, είτε εσύ είτε η Ελένη η Μωραΐτη, πάλι βλέπω τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δηλαδή, αυτό που επί χρόνια μαστίζει την ελληνική κοινωνία κάθετα και οριζόντια, έτσι, ότι δεν είναι ένα σώμα, δεν είναι μια ψυχή, αυτό δεν βγήκε από το δελτίο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει, γιατί όταν είναι να γίνουν δύο συναντήσεις με την Πανελλαδική Επιτροπή των Πλόγων στις 18:30 και με τον νεοσύστατο Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι δεν πάει καλά. Άκουσα μάλλον λοιπόν τον κύριο Τουρτούρα, λίγο πριν μπούμε, τον φίλο μου τον Τουρτούρα, ο οποίος είπε κάποιοι που δεν έχουν μπλόκα, αλλά είναι τα δικά τους παιδιά, αυτοί τι νος παιδιά είναι, γνωστοί λαγοί κτλ. Αυτά είναι θλιβερά πράγματα. Υπό μία έννοια λοιπόν ο φίλος μου ο Τουρτούρας έχει δίκιο. Πάντοτε δυστυχώς, διότι θα μπορούσε κάποιος άλλος να ρωτήσει και το λέω ότι είναι, ο Τουρτούρας είναι φίλος μου και πίνουμε και κανένα όζο που και που και με τον, και με τον Λίτο και με όλους αυτούς. Γενικά με τους αγρότες είμαστε φίλοι και ως κανάλι και ως φυσικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα όμως θα μου επιτρέψετε και την κριτική, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν και κάποιος άλλος να ρωτήσει τον Τουρτούρα, εσείς είστε κάποιο παιδιά? Να το αντιστρέψει το ερώτημα. Και πολύ φοβάμαι ότι και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Διότι όλοι δυστυχώς στην Ελλάδα, από πάντα, κάποιοι δεν βλέπαν ποτέ την μεγάλη εικόνα, αλλά βλέπαν την μικρή εικόνα και πολλές φορές τόσο μικρή όσο τα προσωπικά συμφέροντα κάποιων πολύ συγκεκριμένων. Και θα μιλήσουμε παραδείγματα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, ξαναλέω, κανείς δεν έχει, δυστυχώς, όλοι έχουμε μνήμη χρυσόψαρο. Θυμόμαστε μέχρι χθες προχθές, γιατί ακούω διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή θλίβομαι. Εάν επιτέλους η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, μία από τις βαριές βιομηχανίες, η άλλη είναι, ο πρώτος για μένα είναι ο πολιτισμός, που δεν έχει αξιοποιηθεί, θα πάμε και σε αυτά κάποια στιγμή, θα φτάσουμε στα δημοτικά, και γιατί και εδώ έχουμε βαριά κληρονομιά η περιοχή μας,
Η άλλη είναι ο τουρισμός, που εδώ δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε όμως και η βαριά από πάντοτε βιομηχανία και το μεγάλο έσοδο ήταν ο αγροτικός τομέας. Όσο πάει και ευθύνη βεβαίως, διότι ποτέ δεν τέθηκαν σοβαρά. Εγώ δεν ξέρω από αγροτικά θέματα, δεν ξέρω από θέματα καλλιέργειας. Αλλά ξέρω ότι ποτέ δεν τέθηκαν σοβαρά κάποια κυρίαρχα ζητήματα. Ποτέ δεν τέθηκαν σοβαρά. Πάντοτε υπήρχαν, να θυμίσω, από το 81 και μετά, τα γαλάζια καφενεία και τα μπλε καφενεία τότε είχαμε. Που μάλιστα, αν πήγαινες σε όποιο χωριό θα πήγαινες, θα έβλεπες ότι αυτά ήταν μάλιστα σε εμφυλιοπολεμική κατάσταση. Τα γαλάζια και πράσινα. Τα γαλάζια, ναι. Τα γαλάζια και πράσινα. Τότε δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και μάλιστα σε βαθμό που να μην μιλάνε και μεταξύ τους οι αγρότες, θα ρίσκουν τους χώρες, δεν ξέρω εγώ τι. Σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι σε μια δημοκρατία έχουμε και πρέπει να έχουμε άλλες απόψεις στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο άλλος θέλει να είναι το Α κόμμα, ο άλλος με το Α. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διότι αν ήμασταν όλοι σε ένα κόμμα, δεν θα είχαμε δημοκρατία. Αυτά τα απλά πράγματα δυστυχώς δεν είναι κατανοητά ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα. Και βλέπεις έξω στα καφενεία να γίνονται κουβέντες ακόμα και στις καφετέρειες, καφενεία, όπως θέλεις πες το. Έτσι. Ο ένας να παράγει έτοιμη τροφή που του δίνει το Α κόμμα και ο άλλος να ανταπαντά με έτοιμη τροφή που του δίνει το Β κόμμα. Η προσωπική σκέψη, η προσωπική κρίση δεν υπάρχει. Γιατί για να υπάρχουν πρέπει να υπάρχουν και οι προσωπικές γνώσεις. Έτσι λοιπόν να θυμίσω ότι οι αγρότες αδικούν τον εαυτό τους και τον αδικήσαν πολλαπλά. Και τον αδικούν και σήμερα. Εγώ πέρασα κανένα δύο φορές από το Λευκώνα και τα λοιπά. Πραγματικά, με θλίψη είδα 50-60 τρακτήρια, 30 από τη μία πλευρά και 30 από την άλλη. Δεν ξέρω αν εσύ είδες περισσότερα, να τα κάνουμε 100. Να τα κάνουμε. Πόσες χιλιάδες είναι οι αγρότες σήμερα? Πάρα πολύ. Έτσι. Εγώ θυμάμαι σε ένα χωριό, ας πούμε, που έτυχε να τους ρωτήσω πόσα τρακτέρ έχουν. Στο Βαλτερό έχουν πάνω από 1000. Ένα χωριό, 1000 τρακτέρ. Έτσι. Βάλτε τώρα σε ένα νομό με 150 χωριά και κοινότητες πόσες χιλιάδες τρακτέρ, και αυτό είναι ένα άλλο παπαυαγγέλιο να το συζητήσουμε, αν έπρεπε να υπάρχουν τόσες χιλιάδες τρακτέρ. Είναι από τα λάθη, τα τραγικά λάθη των αγροτών. Οι αγρότες λοιπόν έφτασαν σε αυτό σημείο και αυτό μας βλάπτει όλους. Έτσι, βλάπτει την ελληνική κοινωνία, διότι, ξαναλέω, είναι μία από τις βασικές ατμομηχανές της οικονομίας οι αγρότες. Και ειδικά της περιοχής Σερών, γιατί ο κάμπος των Σερών είναι ο δεύτερος σε έκταση και ο πιο πλούσιος σε παραγωγή αυτή τη στιγμή. Αλλά και ο τελευταίος σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο ανάπτυξης. Μείναμε στις βασικές καλλιέργειες, οι οποίες φθήνουν, δεν υπάρχουν, δεν είναι στα αζήτητα και για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι λοιπόν οι αγρότες χάσαν το τρένο της ανάπτυξης, όχι τώρα, 30 χρόνια πριν, Δημήτρη. 30 χρόνια πριν. Όταν τότε, για να κάνω μια ιστορία, για να καταλαβαίνόμαστε μήπως και κάποια στιγμή, έστω και τώρα, συνέρθουμε. Όταν τότε δημιουργούνταν οι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί. Όταν τότε, όσοι θα θυμούνται εσύ, δεν έχεις καν γεννηθεί. Την πανίσχυρη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, την πανίσχυρη τότε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που και έπρεπε να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, διότι χωρίς ενώσεις, όταν μιλάνε για κόστος παραγωγής, πώς θα αντιμετωπίσεις το κόστος παραγωγής των εισαγόμενων, όταν εκεί ένας αγρότης έχει 15.000 στρέμματα χωράφια, 20.000 στρέμματα χωράφια, πώς θα τους αντιμετωπίσεις? Άλλο κόστος παραγωγής έχει ένας που έχει 15.000 και περισσότερα, ναι. 15.000 στρέμματα χωράφια, 5.000, 10.000 στρέμματα χωράφια, διότι αυτός και μισή δεκάρα στο κιλό να κερδίζει, όταν από τόσες χιλιάδες στρέμματα θα βγάλει εκατομμύρια. Εμείς και ένα ευρώ στο προϊόν να κερδίζει ο αγρότης, εκεί που κερδίζει ο άλλος μερικά λεπτά, πάλι φτωχός θα είναι, διότι είναι κατακερματισμένος ο κλήρος. Με 10, 15, 20, 30, 50 στρέμματα χωράφια. Άιντε 100, στην καλή περίπτωση, δουλειά δεν γίνεται. Τότε λοιπόν ξεκίνησαν οι συνεταιρισμοί. Που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να προμηθεύονται υλικά φθηνότερα, να μην μεσολαβούν οι έμποροι, να προμηθεύονται
και να διανέμουν τα προϊόντα τους προς τα έξω. Μου έλεγε για παράδειγμα κάποιος, βγάζει, παίρνω ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα βγάζουμε την καλύτερη ποιότητα σε μανιτάρια. Τα ζητάνε απ' έξω. Όμως η μικρή παραγωγή δεν αρκεί για να μπορέσει να κάνει εξαγωγή μόνος του. Πάλι χρειάζεται ένα συνεταιρισμό. Να μαζευτούν δηλαδή όλοι οι μανιτοπαραγωγοί και να έχουν έναν συνεταιρισμό, αλλά στην Ελλάδα ο συνεταιρισμός για να κάνουν εξαγωγές. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και τα πουλάνε στα μαγαζιά και στο έτσι. Όταν η Ελλάδα έχει, παραδείγματος χάρη, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, 80.000 τόνους μανιτάρια χρειάζεται και εμείς παράγουμε μόνο 20.000 τόνους μανιτάρια. Που είναι εύκολο. Και θα δούμε μετά στη συνέχεια ποια ήταν τα εγκληματικά λάθη και οι παραλήψεις, διότι δεν θα σου δώσει πετρέλαιο φτηνό μόνο, άντε σου το δώσε. Θα σωθούν, όχι. Θα σωθούν, όχι. Δεν θα βγάλουν πάλι το κόστος παραγωγής. Τότε λοιπόν που έγινε κρατεά ΕΑΣ, γιατί ξαναλέω σε αυτόν τον τόπο, πρέπει από την ιστορία να διδασκόμαστε. Τι έγινε, πέσαν πάλι τα κόμματα, μια τα γαλάζια, μια τα πράσινα, σαν τους κόκκους του γνωστού απορρυπαντικού είναι. Κατασπαταλήσανε, φάγανε τις σάρκες της ΕΑΣ με τους αθρώους διορισμούς. Πολλοί από αυτούς αργότερα την πήραν χαμπάρι τη δουλειά και πήγαν σε τράπεζες, μόλις κατάλαβαν ότι καταραίει η ΕΑΣ. Ένα από τα μεγαλύτερα σφαγεία των Βαλκανίων, η Κρεσέρ, η Πανίσχυρη, τότε όταν έγινε είχα πάει και στα εγγένεια και είδαμε και το πώς λειτουργούσε. Θα ρίσκε και έμπαινε σε χειρουργείο ήταν η Κρεσέρ. Έτσι. Τότε λοιπόν, πού ήταν οι αγρότες όταν έβλεπαν να γίνεται αυτό το απίστευτο πάρτι, όπου κάποιοι απλοί υπάλληλοι κάνανε και σπίτια μέχρι στη θάλασσα με πισίνες. Βγήκαν τότε να διαμαρτυρηθούν οι αγρότες να σώσουν την Κρεσέρ. Μιλάμε για τους κτηνοτρόφους σήμερα, έτσι. Θα έχουν συνάντηση. Κουβέντα. Διόριζε, κατασπαταλούσανε, κατασπαταλήθηκαν πόροι, κατασπαταλήθηκαν λοιπάσματα, δανειζόντουσαν, κάναν, ράναν τίποτα. Κουβέντα. Δεν υπήρξαν τότε οι αγρότες να αντιδράσουν. Πού ήταν οι αγρότες όταν. Και δεν είμαι εναντίον των αγροτών. Αυτά που λέω εγώ είμαι υπέρ των αγροτών. Οι αγρότες είναι η ανάσα μας, η ζωή μας. Θα προλαβαίναν δηλαδή να μπράβο. Τη φωτιά, αυτό. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα, όταν πέφταν τα εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στην καλή περίπτωση τότε κάποιοι αγρότες τα κάνανε σπίτια και αυτοκίνητα. Στην άλλη περίπτωση, πώς έλεγε παλιά ένα χουντικό σποτ που έπαιζε επί Χούντας, εσύ δεν μπορεί να μην ρωτάω εσένα. Έτσι. Λοιπόν. Ούτε ο πατέρας θα το θυμάται καλά-καλά, γιατί λέτε. Και αυτός παιδί θα ήταν τότε. Για τα κρέατα. Λοιπόν, όχι. Κάθε χωριό, κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Εμείς τότε αυτό το είχαμε παραλλάξει και είχαμε κάνει κάθε χωριό και κάθε πόλη να έχει μπαράκια. Μπαράκια είχαμε. Ναι, μην σας ξενίζει η φράση. Από ένα-δυο μπαράκια με αλλοδαπές, τότε ήταν οι Φιλιππινέζες. Έτσι. Είχαν δημιουργηθεί σε όλα τα χωριά και εκεί πηγαίναν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Εγώ, επειδή ήμουν περιφερειακός διευθυντής σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και έφτανα από την Καστανούσα μέχρι και τα χωριά της Νιγρήτας, όλα τα χωριά ένα προς ένα, έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση. Κανείς δεν επενδύθηκαν αυτά τα χρήματα για να έχουμε σήμερα μεγάλους αγρότες, επαγγελματίες αγρότες, με χιλιάδες στρέμματα αγρότες, έτσι, ή κτηνοτρόφους με μεγάλες μονάδες. Και μάλιστα είχα δοκιμάσει να επιχειρήσω κι εγώ. Κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Ήρθανε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, φαγωθήκαν έτσι, πήγανε στην ευχή του Θεού και πάει. Πού είναι οι μεγάλοι? Σήμερα κλαίμε και χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Εγώ δούλεψα στη ζάχαρη, παιδί. Πριν πάω στο στρατό, 18-19 χρονών, δούλεψα στη ζάχαρη, στην ασβεστοκάμινο. Λοιπόν, τότε που όλοι οι μονιμάδες, οι μόνιμοι, παίρνανε τις Παναγιά στα μάτια για μισθούς και η ζάχαρη και τη ρήμαζαν και την κλέβαν από μέσα. Και μάλιστα όταν αποκάλυψε η Ελένη Μωραήτη σοβαρά σκάνδαλα κάποιου κυρίου έτσι, από τον χώρο των Πρασίνων, έτσι, μας απείλησαν εδώ ότι θα μας πάνε στη δικαιοσύνη. Τα θυμάσαι αυτά τουλάχιστον. Πρώην διευθυντής, ναι. Λοιπόν, πού ήταν οι αγρότες τότε να βγούνε να υπερασπιστούν το δικό τους εργοστάσιο? Διότι το εργοστάσιο ζάχαρης είναι δικό τους εργοστάσιο. Κουβέντα. Κουβέντα δεν ακούστηκε. Για να πάμε στο τέλος. Πού ήταν οι αγρότες όταν
τους έβαζαν επισημίτη, να πούμε. Θυμάστε, και τότε είχαν κατέβει. Το 97, αν μπορεί να μου δείξει και ο Γιώργος δύο φωτογραφίες που έχει, για να θυμηθούμε λίγο. Τα λέω αυτά, ξαναλέω, για να κατηγορήσω τους αγρότες. Αν μπορούμε να δούμε τις δύο φωτογραφίες. Επισημείτε, αυτές οι φωτογραφίες, τα βλέπετε, έχουν ξεφουσκωμένα λάστιχα. Είναι το 97, Δημήτρη. Ήταν η μεγαλύτερη ίσως κινητοποίηση των αγροτών. Πώς αντιμετωπίστηκαν. Και τότε πήγαν και τους ξεφούσκωσαν τα λάστιχα για να μην μπορέσουν να κάνουν να κλείσουν τους κόμβους. Δεν είναι χθεσινή η ιστορία αυτή των αγροτών. Δεν είναι χθεσινή αυτή η ιστορία των αγροτών. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, επάνω επίσης σε αυτό το διασπασμένο, διότι οι αγρότες είναι ίσως ο πιο τεράστιος γίγαντας που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που αν ήταν ενωμένοι, κύριε Τουρτούρα, αν ήσασταν ενωμένοι, έτσι, αν ήσασταν ενωμένοι, θα μπορούσατε να αλλάζετε την όποια κυβέρνηση κάθε μήνα. Δηλαδή θα μπορούσαν, αρκεί και να έχετε και την κοινωνία μαζί σας, αρκεί τα αιτήματά σας να είχαν, να ήταν και δίκαια που είναι δίκαια, δεν λέω εγώ ότι δεν είναι δίκαια τα αιτήματά σας, αλλά δεν κάνατε κάτι κι εσείς τόσα χρόνια γι' αυτό. Όταν δηλαδή βασιστήκαμε στις επιδοτήσεις, ένα άλλο μεγάλο θέμα, που επίσης κατέστρεψε την ελληνική γεωργία, δεν προσανατολιστήκαμε σε νέες καλλιέργειες. Οι ελάχιστοι αγρότες τότε με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα, εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, κάτι φίλους που έχω από το μεγάλο χώρο κτλ. Γιατί μπορεί να μην ξέρω από αγροτικά θέματα, αλλά ξέρω ανθρώπους που τότε πήραν τα λεφτά από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα και υπάρχουν αγρότες αυτή τη στιγμή στο μεγάλο χώρο, στο Γόνιμο, σε άλλες περιοχές, στην Ηράκλεια, που έχουν 2.000, 3.000 στρέμματα, 5.000 στρέμματα και είναι μια χαρά. Ποιοι έχουν πρόβλημα? Αυτοί που είναι με 20, 30, 50 εκατό στρέμματα. Βεβαίως, αυτό το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Όταν έχεις τρακτέρ, θέλεις τρακτέρ, θέλεις πλατφόρμες, θέλεις αντλίες, θέλεις μηχανήματα για να τα κινήσεις όλα αυτά, για να παράξεις πόση παραγωγή από 50 στρέμματα. Πόσα κιλά βαμβάκι θα βγάλεις, πόσα κιλά καλαμπόκι θα βγάλεις. Πόσο στο κιλό να στο δώσει. Δεν θα βγάλεις λεφτά. Οι επιδοτήσεις τελειώσανε τώρα. Και αυτές οι λίγες που υπάρχουν δεν φτάνουν. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αντίθετα, καταστρέψαμε ό,τι λιτινή υποδομή που υπήρχε. Παραδείγματος χάρη, πού είναι η κρατική ΕΑΣ, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το δευτεροβάθμιο όργανο. Έτσι, δεν υπάρχει. Πού είναι η τεράστια περιουσία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τα έχουμε πει από αυτό το βήμα, Δημήτρη, μαζί πολλές φορές. Έκανες και εσύ την έρευνα και δεν βρίσκαμε αγρότες να έρθουν να υπερασπιστούν. Δεν βρίσκαμε αγρότες. Προσπαθούσαμε να βρούμε αγρότες για να μιλήσουν για την περιουσία τους, γιατί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ήταν η περιουσία τους. Με τα ξηραντήρια, με τα άλλα εργοστάσια, δισεκατομμυρίων. Πού είναι αυτά? Πού βρίσκονται σήμερα αυτά? Πού βρίσκονται αυτά, κύριε Λίτο, κύριε Τουρτούρα? Πού βρίσκονται αυτά? Μίλησε κανείς για αυτά? Όχι. Τελείωσαν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Καλές κινητοποίησεις. Και εύχομαι αύριο να και καταλήψει την εφορία και όλα αυτά. Βέβαια, σε μια προεκλογική περίοδο αρχίζει τα πράγματα και δεν είναι πολύ ξεκάθαρα ακριβώς για ποιο λόγο κινούνται. Όπως προχθές λάθος κινηθήκαν εναντίον του κύριου Παπαδημούλη. Ο κύριος Παπαδημούλης είναι ευρωβουλευτής. Δεν είναι ούτε στο αυτό. Τι δουλειά είχαν να τρέχουν τα τρακτέρ, να κάνουν κατάληψη στο ξενία κτλ. Στο κάτω-κάτω γραφείς αυτούς δεν ψήφισε ούτε κανένα. Άλλο αν ήταν υπέρ ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να την ψηφίσει. Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι. Γιατί μπλέκουμε διάφορα πράγματα, ούτως ώστε κάποια στιγμή να διασπάται ο χώρος? Γιατί δεν μένουμε στα καθαρά αγροτικά μας θέματα? Πάντως, έτσι, ορίστε. Πάντως, όχι, στο τηλέφωνο μιλάει ο Γιώργος. Πάντως, επειδή λέμε αν ότι θέλει κάποιος να παρέμβει, ευχαρίστω. Εμείς ανοιχτό είναι. Ακόμα και να μας βρίσουν. Επειδή λέμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι χρονίζουν, εδώ και χρόνια τα ίδια ζητήματα θέτουν οι αγρότες, δεν θα έπρεπε η εκάστοτε κυβέρνηση, το εκάστοτε Υπουργείο, κάποια στιγμή να τα λύσει όλα αυτά για να μην ξανά
βγαίνουν οι αγρότες κάθε χρόνο την ίδια περίοδο. Για να τα λύσει, να τα λύσει μια κυβέρνηση αυτά, πρέπει να έχει απέναντί της, έτσι, διότι τις κυβερνήσεις εμείς τις εκλέγουμε, δεν είναι. Οι πολίτες. Να θυμίσω τώρα 2-3 πράγματα και να γίνω κακός. Να γίνω κακός. Είπε πριν από λίγο στο δικό σου δελτίο, Δημήτρη, ο κύριος Μαρούδας, νομίζω. Ναι, ο κύριος Μαρούδας. Εγώ τους ξέρω κιόλας. Δεν είναι από το, νομίζω. Όχι, κύριο. Όχι, είναι από... Περάσαν, λέει, από ποιο μπλόκο. Από το μπλόκο, το δικό τους, εκεί στην Λάρισα. Ποιος πέρασε από εκεί? Η κυρία Γεννηματά. Τον ρώτησα τον κύριο Μαρούδα. Μια χαρά το ρώτησε, έξυπνα το ρώτησε. Πολύ καλά το ρώτησε. Βουλευτές. Ήρθε κανένας, γιατί και... Από τα πολιτικά κόμματα. Και η Ελένη Μωραΐτη ρώτησε τον κύριο Τουρτούρα προχθές. Πέρασε κανείς να σας δει, κανένας βουλευτής, κανένας από άλλα κόμματα? Όχι. Γιατί? Άρα λοιπόν. Όταν βλέπεις ότι πλέον και τα κόμματα αυτοί που ερχόντουσαν και ανεβαίναν στα τραχτέρ, γιατί δεν ανέβαινε μόνο ο Τσίπρας στα τραχτέρ. Βάλετε μια ανωτερία. Είναι ο κύριος Παπλιάκας, ο κύριος Διογέννης Παπλιάκας από την Νιγρήτα. Θέλει να κάνει παρέμβαση, να τον ακούσουμε. Το καλησπέρα, κύριε Παπλιάκα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουέντα και κύριε Λιόγλου. Γεια σου, κύριε Παπλιάκα. Όντως το κανάλι σας για τους αγρότες του νομού Σερών και κατ' επέκταση και για τους Έλληνες αγρότες. Είναι ένα από τα καλύτερα κανάλια που προβάλλουν τα γεωργικά θέματα. Ξενύχτησαν οι άνθρωποι, οι δικοί μου εκεί, η Ζωή Χειμωνίδου, ο Δημήτρης Οκώτας, η Ελένη Μωρέτη, έχουν ξενυχθεί στα μπλόκα μαζί σας. Ναι, δεν έχω μόνο ξενυχτήσει, αλλά όλο τον καιρό μας προβάλλουν τα αιτήματά μας, τα σοβαρά που έχουμε και για την επιβίωσή μας. Βέβαια και το πέταξε και όλοι οι άλλοι, γιατί... Και για την δική μας επιβίωση, από εσάς ζούμε και εμείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Όχι μόνο για εσάς, και εμείς από εσάς ζούμε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ όμως ήθελα, κύριε Θόδωρο Ηλιόγλου, ο Τουρτούρας είναι μικρός για να θυμηθεί αυτά που είπατε. Ναι. Γιατί εγώ τα θυμάμαι αυτά καλά. Διαφωνείς σε κάποια από αυτά, φίλε Παπλιάκα? Και για την Κρεσέρ και για τις ενώσεις και για όλα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή βιώνω ότι έχω το δικαστηρίο που έχω ξυκοφαντήσει τις ενώσεις της Νιγρήτας. Εσείς όμως αυτά δεν τα ξέρετε και όλος ο νομοσερών δεν τα ξέρει αυτά που βιώνω εγώ τώρα. Τα βιώνω από πρώτο χέρι. Γιατί είπες τι κάνατε εσείς, κύριε Τουρτούρα. Εγώ σας λέω πιο, το Τουρτούρα δεν ξέρει τι βιώσαμε ο νομοσερών. Ναι, δεν είναι προσωπικό με τον Τουρτούρα, στον εκάστοτε επικεφαλής. Ναι, τον... ξέρω, το, καλοπροαίρετα το είπατε, δεν το είπατε προσωπικά. Μα φίλος μου είναι Τουρτούρας και ο Λίτος φίλος μου είναι και το Τουρτούρας. Ξέρω, είναι, μα το Αραμπατζής ξέρω, φίλος είναι. Το ξέρω, λοιπόν. Όμως αυτή τη στιγμή που όλα έχουν ρημάξει στην κυριολεξία, όποιος τολμάει και βάλει το όνομά του στη λίστα για να τους καταγγείλει, βρίσκει τον πελέτο, κύριε Λιόγλου. Αντί να βρει την δικαίωση, βρίσκει το άλλο. Όταν τρελό, πάει κατήγγειλε, ποιος κατήγγειλε, τους απατεώνες και όλους αυτούς που έχουν φάει όλο το βιός των αγροτών και κατεπέσχει της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή, όμως, πώς θα τολμήσει άλλος αγρότης να πάει το καντηγγείλει. Γιατί από πίσω υπάρχουν όλα τα κόμματα που έχουν καταλυστέψει αυτά που λέγονται ενώσεις. Και στηρίζουνε, κρατάνε τα μπόσικα. Τώρα εσύ θα θυμάσαι και περιστατικά μπροστά στην τράπεζα, την τράπεζα της, την Εθνική, που πήγαν μέχρι βαλίτσες να αλλάξουν χέρια και φύγε και τα... Μην πούμε ονόματα. Βαλίτσες δεν είναι τίποτα. Σουβάλια! Τσουβάλια 5.000, τσουβάλια ήταν τα 5.000, δεν τα τσουβαλίτσες. Εγώ δεν ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Έχω κι εγώ πολλά, απλά γιατί ήθελα να προχωρήσουμε λίγο να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Λίγο. Ναι, δεν φταίνουν όμως οι αγρότες. Οι αγρότες είναι από όλα πρόβατα. Αυτοί που διαχειρίζονται κοίταξε, τους αγρότες. Κοίταξε, κύριε Παπλιάκα. Κεφαλές λέει. Κοίταξε, κύριε Παπλιάκα. Όχι. Άκουσα τι είπε, Δημήτρη. Εάν αθώνεις έτσι τον κάθε αγρότη, τότε το τεράστιο λάθος είναι αυτά. Στην Ελλάδα μάθαμε δυστυχώς να δείχνουμε πάντα τις κεφαλές. Τις κεφαλές όμως τις ορίζουμε εμείς. Είτε με την συμμετοχή μας, πρόσεξε,
είτε με την αποχή μας. Όταν λοιπόν όλοι οι αγρότες δεν συσπυρώνονται και τους χαρακτηρίζει εσύ απολωλά πρόβατα, τότε επέτρεψέ μου να πω ότι δεν υπάρχει βαρύτερος χαρακτηρισμός από αυτόν που έκανες και πιο απαξιωτικός για τους αγρότες. Ναι, διότι έτσι είναι. Οι αγρότες όμως, αλλά οι αν αγρότες... έχουν μεγάλη συμμετοχή και συμμετέχουν όλοι σε μια... Προχθές έγινε η σύσκεψη εδώ για νέο Διαμαντόπουλος. Πώς που έκανε ένα στο... Ο νέος αγροτικός να κάνουν να... Πόσοι πήγανε. Πόσοι πήγανε. Μην μιλάς για τα ΣΥΚΕ. Μην μιλάς για τα ΣΥΚΕ. Βρε, δεν ξέρω αν είναι ΣΥΚΕ ή όχι. Μην σε παρακαλώ. Θα είναι ΣΥΚΕ. Να βλέπεις. Άλλο θέλω, ακόμα και ΣΥΚΕ να είναι, άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως ακόμα και σε αυτό. Ωραία, πάνε 5.000 αγρότες εκεί και λέει δεν είναι έτσι, κύριε, είναι έτσι. Έβαλαν 17, αυτοί βγήκαν. Δεν είχε άλλοι. Μα αφού πήγανε 50 άτομα. Αν πάνε όμως 1.000-2.000 και πούμε, τι θέλετε να κάνουμε. Αδέσμευτο, εγώ είμαι υποψήφιος. Σωστά δεν είναι υποψήφιος. Ωραία. Λοιπόν, εκεί μην το πάμε τώρα εκεί. Πάμε στην προκειμένη που έχουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε προβλήματα σοβαρά. Βεβαίως. Και πατούνε απάνω τα λαμόγια όλα στα προβλήματά μας και πάνε κάνουν τα ατομικά τους συμφέροντα. Άλλος ένα κάνει φωτοβολταϊκό, άλλος ένα πάρει δάνειο για το ότι πόσες φορές δεν τα είπαμε, το Δημήτρη, αυτά. Πόσες φορές δεν τα είπαμε. Χρόνια ολόκληρα τα λέμε. Και τι ναι, εκεί φταίει. Εκεί φταίει. Ότι εμείς είμαστε πολλά πρόβλημα. Δεν έκανε καμιά κυβέρνηση συνδικαλισμό με νόμο του κράτους. Και ακόμα και αυτοί οι κομμουνιστές γελαγοί. Αυτοί οι γελαγοί που τους πιστεύαμε όλα τα χρόνια. Γιατί πιστεύαμε τη δεξιά ότι ήταν πάρα τη δεξιά το Πασόκ, τα δικτακλέπτες, αλλά είδα και αυτοί είναι γελαγοί. Γελαγοί είναι και αυτοί, τους πιστεύσαν τόσα χρόνια και ήταν οτοπία αυτή το πίστευμα που κάναμε. Βλέπεις τώρα τι μας έκαναν. Ήταν οι πιο χειρότερα Αμερικανόφιλοι. Έξω οι βάσεις του θανάτου και τι μας έβαλαν τα πάντα εδώ. Όλη την Αμερική, όλη την Γερμανία. Μας έχουν καταβάλει, μας έχουν κάνει δούλοι. Δούλοι για όλα τα χρόνια και τους, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν είναι δούλοι. Ωραία. Να προχωρήσουμε όμως γιατί δεν είναι εκπομπή. Αυτό είναι δελτίο Διογέννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Λέγκο που με έδωσε. Ευχαριστώ. Γεια. Μόνο μία μικρή παρατήρηση θα κάνω. Δεν θέλω να μπω στο θέμα το πολιτικό για τα Σκόπια και τα λοιπά και το μακεδονικό και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι φιλονατοϊκή η παρούσα κυβέρνηση. Λέω, καταθέτω και τη γνώμη μου, όπως ως πολίτης την κατέθεσε και ο Διογέννης. Για τα Σκόπια ήταν το ΝΑΤΟ, δεν ήταν για μας. Οι Σκοπιανοί θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι δικαίωμά τους, απαράβατο δικαίωμά τους να θέλουν να μπουν στα Σκόπια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αν θέλαν αυτοί να μπουν στα Σκόπια ή δεν θέλαν να μπουν στα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Με ό,τι θέλουν. Το κλείνουμε αυτό. Τώρα, πάμε λοιπόν στα θέματα αυτά. Το κόστος παραγωγής, ένας τρόπος υπάρχει να λυθεί. Πρώτον, αυτό που είπε ο Διογέννης, ότι οι αγρότες είναι από πολλά πρόβατα. Τα ίδια λέμε και γενικά για το λαό. Ο λαός δεν φταίει, ο λαός δεν. Να θυμίσω επίσης ένα τελευταίο. Γιατί είπα, θα με κάνεις κακό στο τέλος εσύ. Πάλι θα πω κακή είσαι εγώ. Με τσιγκλάς. Όταν το 12 μπήκε το θέμα, 12-13, το θέμα του 48 γεννηθέντες ναι. Τους έβαλαν να πουλήσουν ή να μεταβιβάσουν τις αγροτικές τους περιουσίες. Έχει σημασία αυτό που λέω, γιατί ακούω και στο πολιτικό επίπεδο σήμερα να γίνεται και μια σπέκουλα. Και τους είπαν, πληρώστε και τον ΟΓΑ. Για να πάρετε σύνταξη. 48 έτες, ναι. Τρέξαν λοιπόν κάποιοι αγρότες, άλλοι σωστά, άλλοι λίγο δίκαια, άλλοι λίγο άδικα. Μεταβιβάσαν τις περιουσίες τους ή στα παιδιά τους ή τις πουλήσαν ή όσοι δεν είχαν παιδιά. Και επειδή υπήρχε ένας κανόνας, μάλιστα εδώ δημιουργήθηκε και πρόβλημα στα παιδιά τους, γιατί έπρεπε να είναι αποκλειστικά αγρότες, άρα δεν μπορούσαν να δουλέψουν και οπουδήποτε άλλο έτσι, για να καταλάβουν. Δηλαδή και οι ίδιοι την πατήσαν και τα παιδιά τους ενδεχομένως, διότι έτσι τους μεταφέραν περιουσία που δεν έπρεπε. Αφού δεν θα ήθελαν να ασχοληθούν. Εγώ ήξερα γνωστή κατά τα άλλα δημοσιογράφος τότε που δεν μπορούσαμε να την προσλάβουμε διότι ήταν αγρότης. Δεν μπορούσε. Λοιπόν, και τι τους είπανε μετά, τσιμιάκουρδο. Τι τους είπανε, τσιμιάκουρδο. Του τέστην. Δεν γίνεται αυτό που σας είπαμε. Μάλιστα. Δεν το ξέρεις το τσιμιάκουρδο, δεν έπαιζατε κρυφτό εσείς.
Παίζαμε, αλλά τα λέγαμε στα ποντιακά. Τσιμιάκορδο. Άκυρο δηλαδή όλο όσα. Και τότε βρέθηκαν οι άνθρωποι. Άλλοι μεν να έχουν δανειστεί. Άλλοι μεν να έχουν δανειστεί για να ξοφλήσουν τον ΟΓΑ. Και βρέθηκαν και χωρίς χωράφια. Και θυμάσαι, παίρναν εδώ και μας αφιερώνουν και με ποίηματα και με διάφορα άλλα. Το πώς θα τη βγάλουνε, πώς θα ζήσουν από εδώ και κάτω. Ούτε σύνταξη να έχουν, ούτε χωράφια να έχουν. Τότε, γιατί δεν είναι αθώος ο λαός, όπως δεν είναι αθώοι οι αγρότες, Διογέννη μου. Τότε λοιπόν, εδώ οι βουλευτές, έτσι, πήραν θέση. Όταν λοιπόν ήρθε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή, το καταψήφισαν. Και μια συγκεκριμένη βουλευτής, δεν τα έχουμε τη βουλευτή, καλά έκανε, υπάκουσε στο κόμμα της. Έτσι, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή είπε και την περίφημη φράση, τι να κάνουμε, έτσι, παράπλευρες απώλειες είστε. Το ακούσατε αυτό? Ναι, και τότε το ακούσατε. Και εμείς το επαναλάβαμε πολλές φορές. Παράπλευρες απώλειες. Τσιμιάκορδο δηλαδή. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι είναι το τσιμιάκορδο, το ξέρουν οι της ηλικίας μου, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, είστε, λέει, παράπλευρες απώλειες. Σήμερα η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η αξιότιμος κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, εγώ δεν θα την πω ούτε χαμηλοτάβανε, ούτε ψηλοτάβανε, τίποτα. Τι είναι στη Νέα Δημοκρατία? Τομεάρχης. Αγροτικού. Αγροτικού. Εσείς είστε οι παράπλευρες απώλειες. Τι έγινε στις εκλογές του 2014-2015 που σας είπε παράπλευρες απώλειες? Κυρία Αραμπατζή ανέβασε κατά 4 με 5.000 την εκλογική της δύναμη. Και μου λες, κύριε Διογέννη μου, ότι είναι απολαλά πρόβατα οι αγρότες. Εγώ δεν λέω αν έκανε καλά η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η αξιότιμος κυρία Αραμπατζή. Μια χαρά έκανε. Τη δουλειά της έκανε. Έτσι. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι, την είπε το κόμμα αυτό θα κάνεις και αυτό έκανε. Σε ποιον θα πειθαρχούσε? Στις δικές σας εντολές που την ψηφίσατε? Γιατί να πειθαρχήσει? Είχε κάποιο κόστος αυτή η φράση της ή αυτή η ενέργειά της? Ή και άλλον θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι? Όχι. Άλλα έταξε και άλλα έκανε. Καλά, σήμερα που θα αυτό, έχουμε... Αυτό οι πολιτικοί το κάνουν όλων των κομμάτων. Μα δεν είναι μόνο η κυρία Αραμπατζή, σωστά. Είτε είναι Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, ναι, άλλα και το λέμε, πάλι θα με κάνεις κάτω. Μπορούμε να ακούσουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ λίγο, όταν είσαι έτοιμος αμέσως να το δούμε αυτό το ένα λεπτό. Ένα-δύο λεπτά θέλουμε. Να δούμε το 12 εδώ, όταν επίσης, γιατί είναι παλιές ιστορίες. Πρέπει να σταματήσει η εκβιασμή. Για να μην... Και πρέπει να δημιουργηθούν στην περιφέρεια εργοστάσια μεταποίησης. Όταν χάθηκε η μάχη της αγροτικής παραγωγής, χάθηκε για την Ελλάδα και το στίχημα της ανάπτυξης. Αν κερδίσουμε τώρα την αγροτική παραγωγή, θα ξανακερδίσουμε το στίχημα της ανάπτυξης. Και γνωρίζω ότι πολλοί αγρότες μας εδώ, δικοί σας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε πετρέλαιο, ούτε λιπάσματα, ούτε ζωοτροφές, ούτε καν σπόρους. Ξέρω ότι τα χρέη τους πνίγουν. Ξέρω ότι τους πνίγουν τα τεράστια προβλήματα της αγροτικής τράπεζας, που τους δημιουργούν επιπλέον προβλήματα, αφού δεν μπορούν ούτε τα δάνειά τους να ξεπληρώσουν. Χώρια που το 70% παρακαλώ, το 70% της αγροτικής γης είναι υποθηκευμένο στην αγροτική τράπεζα. Χώρια και τα απίστευτα αγροτοδικεία που μαθαίνω ότι κυνηγούν τον αγρότη, ιδιαίτερα στις εδώ περιοχές. Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε άμεσα τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να ανασάνει και κυρίως να έχει ρευστότητα στα χέρια του. Ό,τι ρευστότητα θα εξασφαλίσουμε για τους μικρομεσαίους, θα εξασφαλίσουμε για να φτάσει και στον Έλληνα αγρότη. Αυτή είναι μία δέσμευσή μας. Και ασφαλώς πρόνοια για το αγροτικό πετρέλαιο και τη θέρμανση των ορεινών περιοχών. Τέλος, έχουμε πει η νίκη στις 7 Μαΐου θα θυμίζει νίκη της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Προεκλογικά, στο κλειστό, επειδή τώρα με προκαλεί ο Δημήτρης, δεν φταίω εγώ, Δημήτρης, να το ξέρετε.
θέμα. Λέει, όλοι οι πολιτικοί τα κάνανε. Βεβαίως τα κάνανε. Όλοι τους. Βέβαια, δεν έχω αντίρρηση. Κανένα. Γι' αυτό είδες, ξεκίνησαμε από το Σιμίτι που ξεφούσκωνε τα τράκτερ. Ναι, άμα συνεχίσουμε να παίζουμε τέτοια βίντεο, θα γίνει εδώ τη αποκάλυψη. Κοίταξε, επειδή πάσχουμε όλοι από μνήμη, εγώ δυστυχώς και στα κιλά και στην μνήμη έχω ελέφαντα. Και κιλά και μνήμη. Εντάξει. Θέλετε να πιάσουμε το Σκοπιανό, τι λέγανε οι βουλευτές τότε. Και τι λένε τώρα. Τις αντιπολίτευσης. Και τώρα τι λένε. Της τότε κυβέρνησης, τώρα αντιπολίτευση. Να μην πάμε τώρα, γιατί είναι μεγάλο θέμα το Σκοπιανό, αλλά έχεις δίκιο. Η κυβέρνηση, πριν γίνει η κυβέρνηση, αντιπολίτευση για το εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών. Θα ανοίξουμε, λέγει ο κύριος Τσίπρας, το εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών, το οποίο κλείσανε οι προηγούμενοι. Νέα Δημοκρατία. Και όταν τα βγάζαμε τα σκάνδαλα εμείς, μας έβαζαν να μας έστελναν και δεν το κάναμε. Καλώς ή κακώς, στο YouTube υπάρχουν τα βιντεάκια των βουλευτών. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, όλων. Των κομμάτων και των αποχρώσεων. Και τουλάχιστον τα θυμόμαστε και λέμε, αμάν, γι' αυτό το είπανε. Τότε λοιπόν ο κ. Σαμαράς, προεκλογικά, ένα από αυτά, εκτός από τα θέματα που είχε πει τους 48 γεννηθέντες, και η κυρία Ραμπατζή, όπως είπαμε προηγουμένως, τι είχε πει. Το πρώτο πράγμα που θα δω είναι να έχουν ρευστότητα στα χέρια τους οι αγρότες και να έχουν αγροτικό πετρέλαιο. Αγροτικό πετρέλαιο. Το υποσχέθηκε. Και για τη θέρμανση είπε, για τις περιοχές εδώ που μαστίζονται από το κρύο. Και ειδικά όπως φέτος, το επίδομα, χτυπούσαμε μέχρι 17 και μείον έτσι. Τι έγινε λοιπόν όταν βγήκε ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός, αφού τα απολωλώτα πρόβατα, εμείς δηλαδή, εγώ βάζω και εγώ τον εαυτό μέσα, από κάτω είδατε, αλλά αλλάζουν τα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα. Και λέγαν μπράβο. Έτσι. Αυτή είναι τα απολωλώτα πρόβατα. Διογέννη μου, όχι, μην τους απαλλάσσουμε. Τι έγινε λοιπόν. Ούτε αγροτικό πετρέλαιο έδωσε. Στις δε περιοχές τότε εδώ μαζί με τον Δημήτρη βγάζαμε κάθε λίγο και λιγάκι τους φοιτητές του Βόλου που πέθαιναν γιατί είχαν μαγκάλια. Ε, τα θυμάσαι, Δημήτρη μου. Το κοριτσάκι των 11 χρονών που πέθανε και κρεμάσαν το φουστανάκι τους κάποιοι και έγινε εκείνο το σκίτσο του. Μου διαφεύγει ο σκίτσογράφος. Ναι. Που εγώ όταν το είδα έκλαψα πικρά και έκλαψε όλη η Ευρώπη. Όχι η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη έκλαψε. Εντάξει, αυτά έγιναν. Αυτά έγιναν. Διότι σήμερα η προσφυλής έκφραση των πολιτικών είναι, όπως λέει ο Δημήτρης τώρα, κολοτούμπα. Έκαναν κολοτούμπα. Ποιος δεν έκανε κολοτούμπα. Λένε και σήμερα, επειδή τώρα είπες λίγο να πω και μια κουβέντα γι' αυτό. Ποιος δεν κάνει κολοτούμπα. Ποιος δεν κάνει κολοτούμπα. Λένε, φεύγουν λέει οι βουλευτές λέει, από τα κόμματα και πάνε να κρατήσουν τη βουλευτική τους για την καρέκλα. Περιέργως, προσέξτε, οι βουλευτές φεύγουν από μικρά κόμματα για να πάνε σε μεγάλα. Έχετε δει εσείς κανένα να φεύγει από μεγάλο κόμμα να πάει σε μικρό. Ή έστω από ένα μικρό σε ένα άλλο μικρό. Δηλαδή να φύγει από τον Λεβέντη, παράδειγμα, να πάει στον Καμένο. Όχι. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, όταν κατηγορείτε τους άλλους και τους λέτε μετακινούνται οι βουλευτές για να πάνε σε άλλα κόμματα για την καρέκλα, μα και αυτοί που ήρθαν σε εσάς για την καρέκλα ήρθαν. Γιατί έφυγαν από μικρά κόμματα να πάνε σε μεγάλα κόμματα. Δηλαδή, όταν ο Ψαριανός φεύγει από την αριστερά να πάει στη δεξιά, είναι καλός. Όταν φεύγει ο Κουίκ τώρα. Ναι, όχι μόνο ο Κουίκ, και ο άλλος του ποταμίου, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Ναι. Ο κύριος Δανέλης. Ο κύριος Δανέλης. Ο οποίος πάντα έχει αυτή τη θέση στο ζήτημα αυτό. Και πάει στο να στηρίξει την. Κάνει κολοτούμπα. Σε ποια χώρα ζούμε, Διογέννη μου, που έχεις και το όνομα αυτού που με το φανάρι έψαχνε να βρει άνθρωπο. Έψαχνε να βρει άνθρωπο και δεν έβρισκε. Γυρνούσε και ζούσε σε ένα πιθάρι ο Διογέννης. Ποιος δεν έκανε κολοτούμπες. Λένε για τον Καμένο, λέει ότι έκανε κολοτούμπες. Ο κύριος Σαμαράς, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας τότε και πρωθυπουργός αργότερα, έκανε δηλώσεις που έλεγε ότι εγώ και δεμένο να με πάνε και να με διορίζουν πρωθυπουργό και αρχηγό και πρόεδρο αυτού του κόμματος, δεν θα πάω. Και αργότερα και έγινε και έκανε. Αυτά δεν είναι κολοτούμπες. Τι είναι κολοτούμπες δηλαδή. Από κολοτούμπες δεν αθώνω κανέναν. Πολύ σωστά λες όλοι. Αλλά βλέπεις όμως βγαίνουν και λένε α, ο Τάδε έκανε κολοτούμπα. Μα εσείς τι κάνατε. Μα οι Τάδε λέει στηρίζουν τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άλλοι 7-8 που ήρθαν σε εσάς τι είναι αυτοί. Εμείς λέει είμαστε αντιπολίτευση. Εκεί πήγαν για την καρέκλα. Μα και σε εσάς για την καρέκλα ήρθαν. Γιατί ήρθαν σε ένα κόμμα εξουσίας. Τώρα που βλέπουν ότι ενδεχομένως θα νικήσετε στις επόμενες εκλογές και αυτοί για καρέκλες τρέξαν εκεί. Δεν μπορεί, όπως έλεγαν οι παλιοί, τα άλλα να είναι καρύδια και να βρουντάνε και άλλα είναι σίκα και ζουλιούνται.
Για να καταλάβουμε, αυτά τα λέω εις βάρος όλων, πολύ σωστά όπως το λέει ο Δημήτρης, εις βάρος όλων των κομμάτων. Και αλλά και εις βάρος μας. Οι πολίτες φταίμε. Ακριβώς. Βάλτε λοιπόν τώρα και πέστε τους υποψήφιους βουλευτές. Εγώ θα σε ψηφίσω, κύριε Αραμπατζή. Αλλά θα παραιτηθείς αύριο αν δεν μας δώσουν πετρέλαιο. Και να το πει δημόσια. Και να σας δώσει και ένα χαρτί ότι αν αύριο δεν πάρετε πετρέλαιο, αλλά ποιος να σας το πει. Ποιος να σας το πει. Τι είπε ο κύριος Μαρούδας, πέρασε λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φόρδη. Κυρία Γεννηματά. Ρωτάει η κυρία Μωραΐτη, τον φίλο μου τον Τουρτούρα, ήρθε κανείς πολιτικός να σας δει και στα μπλόκα. Όχι, λέει κανένας. Τζις καίει το θέμα, διότι καίει εδώ και πολλά χρόνια. 30 χρόνια καίει. Τι να πούνε. Τι 30 χρόνια καίει. Εάν δεν το καταλάβετε λοιπόν, διότι... Και να πω και κάτι άλλο. Εάν δεν μπορείτε να εμπνεύσετε, εγώ πιστεύω ότι στις καλές σας προθέσεις, και του Λίτου και του Τουρτούρα και του Αραμπατζή και όλων, πιστεύω στις καλές σας προθέσεις. Αν όμως, λέω, δεν μπορείτε να εμπνεύσετε τους αγρότες, να κατεβάσετε μερικές δεκάδες χιλιάδες αγρότες κάτω, όχι μερικές δεκάδες σκέτα, ούτε μερικές εκατοντάδες, τότε θα έλεγα κι εσείς να παραιτηθείτε. Πείτε, παιδιά, δεν μπορούμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Το θέμα είναι ότι μάλλον επαναπαύονται αγρότες, yeah. Βλέπουν ότι, ναι, ότι δεν, αφού δεν, αλλά, τους δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει 50 κάτι, τρακτέρ κατέβασες, 60, 100. Αφού βλέπουν ότι δεν αλλάζει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια με τυχή ψή κυβέρνηση, έτσι είναι. Ο κύριος Τσίτος θέλει να κάνει παρέμβαση. Να τον Δημήτρης ακούσουμε. Τσίτος. Για ένα λεπτό όμως, από Δημήτρη. Από το νέο σκοπό. Περίμε, γιατί θέλω να κλείσουμε κι εμείς. Να ακούσουμε τον κύριο Τσίτο. Γεια σας, κύριε Τσίτο. Χαίρετε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, όσο για το πρώτο το αγροτικό θέμα... Κύριε Γιώργο, λίγο και στο στούντιο να ακούει και ο κύριος Ελιόγλου. Μας ακούει. Ωραία. Νομίζω τώρα... Εγώ δεν ακούω. Ακούτε. Ωραία. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Λοιπόν, όσο για το πρώτο αγροτικό θέμα, καλύτερα κύριε Θόδωρε να μην τα ακουμπάς, γιατί βρωμάει από εμάς μέχρι εσάς. Για τις ΕΑΣ λέτε, για τις αγροτικές ανώσεις. Ναι, για τις ΕΑΣ και γενικά για το αγροτικό θέμα. Από εμάς μέχρι εσάς βρωμάει. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά εμείς γιατί βρωμάνε. Εσείς βρωμάει γιατί κάπου κάνατε κάτι κρύβατε, κάτι... Πρόσεξε. Δες το να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Εμείς βλέπεις δεν φοβόμαστε τίποτα εδώ. Ό,τι να καταγγείλεις ανοιχτά και δυνατά στον αέρα. Κάποιοι τα παίρνανε από αυτούς, από την ΕΑΣ. Εμείς. Κάποιοι τα παίρνανε από εμείς, τα κόμματα. Εμείς, εδώ, ο Θόδωρος, ο Ηλιόγλου και το επιλογές. Τώρα μην το... Μην όχι! Θόδωρε, μαζί ήμασταν που τρέχαμε πίσω από τον Πόλαρη, ρε παιδάκι. Εγώ έτρεχα πίσω από τον Πόλαρη. Ναι, μαζί δεν ήμασταν. Εγώ. Τώρα τι λες τώρα. Εγώ έτρεχα πίσω από τον Πόλαρη. Ποιος θα έστελνε τα συνεργεία. Τώρα μπέρδεψε στον Πόλαρη. Κοιτάξτε, εσύ δεν τα έστελνε. Τώρα μια και το λες, εγώ τον Πόλαρη θέλω να το δω του ζωγραφιστό, αλλά παρόλα αυτά. Πότε έτρεξα. Τώρα. Φέρε μου μισή φωτογραφία τώρα. Δική μου ή μισή κάμερα που να είμαι σε οποιαδήποτε πολιτική συγκέντρωση. Οποιαδήποτε. Μακάρι να μπορούσα να είμαι δημοσιογράφος. Και δηλώνω είτε από τον Πόλαρη. Είτε από οποιοδήποτε αγροτικό φορέα, πρόσεξε πώς το λέω. Στο ποταμάκι μαζί δεν ήμασταν πάνω. Στο ποταμάκι τι είχε εκεί δηλαδή. Τι είχε, ομιλία ο Μπόλαρης. Και ήμουν εγώ. Εάν θέλεις φωτογραφία δική μου στο ποταμάκι με τον Μπόλαρη, εγώ αύριο δεν θα ξαναβγώ στο κανάλι. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, άκουσε τώρα, άκουσε να δεις. Δημήτρη, εγώ πρόσεξε να δεις. Δημήτρη. Ήξερα από την αρχή ότι θα κάνεις προβοκάτσια, αλλά δεν φοβήθηκα να σε βγάλω. Εντάξει. Αλλά κάνεις προβοκάτσια. Εντάξει, εγώ. Διότι όταν εγώ υπέβαλα σαν κανάλι για να διαφημίσω κάποτε την Κρεσέρ, τότε με ετήσιο μπάτζετ 2 εκατομμύρια το χρόνο, δραχμές ήταν τότε, απέρριπταν εμένα και τις έπαιρνε άλλο κανάλι με 37 εκατομμύρια. Έχω τιμολόγια. Τώρα είπε την αλήθεια. Εγώ από την αρχή έλεγα... Ουδέποτε αρχή έλεγα έχω εγώ, πάρει εγώ... Και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι καλαλάρχες παίζατε μέσα στο παιχνίδι, τώρα είπες την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, ότι δεν από πήρα. Αυτό που είπες. Μα δεν πήρα. Μα δεν πήρες εσύ, έπαιρνε άλλο συνάδελφο. Α, δεν αυτό. Τα έπαιρνε συνάδελφος, Δημήτρη. Τα 37 εκατομμύρια δεν τα έπαιρνε ο συνάδελφος. Ποιος τα έπαιρνε. Πίσω από το... Και πρόσεχε. Μην παριστάνεις τον κουτό, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Όταν υπάρχει από δύο κανάλια για την ίδια διαφήμιση, εμείς ό,τι δηλώναμε, δηλαδή θέλαμε 500 το μήνα,
που είναι η εμπορική τιμή. Και λέγαμε 2 εκατομμύρια το χρόνο, για παράδειγμα, στα δραχμές. Και απορρίπτει στο κανάλι αυτό που τότε είχε τους καλύτερους δημοσιογράφους, να μην θυμίσω ποιους είχαμε, από Αλευράκα, Πετάνιο, τον Τζανακάρη, όλους. Ναι. Και πας και δίνεις σε ένα άλλο τοπικό κανάλι 37 εκατομμύρια, αυτά δεν τα έδωσες γιατί προτιμούσες το κανάλι του καναλάρχη. Αυτά ήταν μια σειρά ανθρώπων από πίσω που παίρνανε μίζα. Κύριε Σερά, ομά και ανελέητα. Γιατί είπατε και δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι. Βλέπεις ότι εγώ δεν φοβάμαι την αλήθεια. Ποιοι δημοσιογράφοι. Ότι υπήρχαν. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν μιλάει για σένα γιατί για μας. Εμείς γι' αυτό τολμάμε. Όταν εμείς διαλύονταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ξέρεις πόσες γενικές συνελεύσεις χάλασα εγώ και κυρίως ο Δημήτρης που πήγαινε από τις 7 η ώρα. Και καλά έκανες. Λοιπόν, από ποιον τα πήραμε, αν τα είχαμε πάρει εμείς, Δημήτρη μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήμασταν αυτοί που θα ήμασταν. Θα έβγαιναν και θα μας έλεγαν εσείς που φάγατε τα αυγό. Όλοι μας, ήμασταν ενταγμένοι κάπου. Όλοι μας υποστηρίζαμε κάποιους. Πολιτικά, όλοι μας υποστηρίζαμε κάποιους. Το να πιστεύεις σε μια ιδεολογία, το να πας να ψηφίσεις ένα κόμμα. Αυτό είναι η ιερότητα της δημοκρατίας. Σωστό. Άλλο όμως να είσαι βαλτός και λαδωμένος. Να σε κάνω το χατήρι, μισό λεπτό, να τελειώνω να σου κάνω το χατήρι, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Άκουσε με μισό λεπτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ σε κατακρίνω αυτή τη στιγμή ευθέως ότι όχι ότι κάνεις ούτε προπαγάνδα ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτοί οι λεβέντες που κυβερνούν βρήκανε κάποιον πεσμένο κάτω στον δρόμο και τον πατήσανε. Οι άλλοι όλοι όσοι κυβερνούσαν μέχρι και προχτές, λοιπόν, ο λαός ήταν περίπου χορτάτος και ήθελε και τα πάθαινε. Μια ψήφιζε Νέα Δημοκρατία που έταζε παραπάνω, μια ψήφιζε Πασόκ που έταζε παραπάνω, αλλά αυτοί ήξεραν ότι βρήκανε ένα πεινασμένο, ένα χρεοκοπημένο λαό και τον πατούσανε κάτω. Τ' άλλα τα ακούω, Μερεσιέ. Φίλε Θόδωρε, όσο για προβοκάτο, για που ότι κάνω προβοκάτο, προβοκάτια που είπες, εγώ σε παρακαλώ... Τα λέμε και κάθε βράδυ όταν παίρνεις, Δημήτρη. Δεν το είπα για σένα. Μην... Εντάξει. Εντάξει. Έγινε, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, πολύ καλό βράδυ. Βλέπεις, Δημήτρη μου, ότι εμείς, εγώ θα πω και στον Δημήτρη τον Τζίτο, ας πάρουν και σε άλλο κανάλι να βγουν να τα πούνε. Θα ανοίξει η γραμμή. Βλέπετε ότι σε αυτό το κανάλι και είδατε γιατί δεν φοβόμαστε. Γιατί δεν ήμασταν ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Ας βγει ένας. Ένας. Εδώ είμαι εγώ. Και εδώ είναι και ο Δημήτρης. Και εδώ είναι και η Ελένη Μωραΐτη. Και εδώ είναι όλα τα παιδιά. Αγώνα δώσαμε. Κανένας δεν μπορεί να μας στήξει. Γιατί έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Εμείς έχουμε και φωτογραφίες και στοιχεία. Έτσι. Εγώ δεν διαφωνώ ότι βρήκαν ένα λαό πεσμένο κάτω. Μα έτσι είναι. Δεν διαφωνήσαμε πουθενά. Εγώ δεν κατάλαβα πουθενά να έχουμε διαφωνήσει με τον κύριο Τσίτο. Πάμε παρακάτω. Πάμε, το να το κλείνουμε, ναι, τελειώσουμε. Άρα λοιπόν, να πω μία κουβέντα μόνο. Μία καλή συμβουλή στους αγωνιστές. Έχουν πάει στα αγροτοδικεία. Τα ανέφερε και ο κύριος Σαμαράς στα αγροτοδικεία. Μα θα έχουν συνέχεια. Και αύριο. Διότι καλός ή κακός, προσυγχνάμεις. Δεν γίνεται να μην έχουν. Εγώ υπερασπιστής τους είμαι και ξέρετε κάποτε μου ήρθε και από την αστυνομική διεύθυνση να τους παραχωρήσω βίντεο. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και ο Λίτος και ο Τουρτούρας και ο Αραμπάτζης. Το κανάλι μας απευθύνθηκε σε νομικούς συμβούλους και είπε εμείς δεν δίνουμε. Στην φίλη αστυνομία κατά τα άλλα. Δεν το λέω με κακή έννοια, ούτε η αστυνομία το ζήτησε με κακή έννοια. Εμείς είπαμε ότι εμείς δεν δίνουμε βίντεο στην αστυνομία. Άλλοι πρόθυμοι δώσαν. Αν θέλει η αστυνομία, πάει να πάρει ένα κάμεραμάν, να τον έχει, να πάει να τον βγάλει. Και τους έδωσα και τη δική μας την απάντηση να την, για κάθε χρήση και ονόητο. Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν το κάνανε. Λοιπόν, έχει χρόνια αυτή η δουλειά. Το δικό μας κανάλι δεν αρνήθηκε. Έτσι, αρνήθηκε να δώσει οτιδήποτε. Εμείς κάνουμε τις κάμερες μας, τις χρησιμοποιούμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Όχι για να τις δίνουμε σε αυτούς που θέλουν να στοιχειοθετήσουν κατηγορίες κατά των αγροτών. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Θα υπάρχουν αγροτοδικαίωμα, διότι υπάρχει παράβαση του νου. Όταν κλείνει στους δρόμους, όταν κλείνει αυτό. Δεν θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να βρεθεί, αλλά δεν γίνεται κιόλας. Έτσι. Λέω λοιπόν στους αγωνιστές αυτούς, αφού βλέπετε ότι δεν μπορείτε να κινητοποιήσετε μερικές χιλιάδες, όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αγρότες, δέστε παιδιά και κάντε κάτι άλλο. Παραιτηθείτε, ξαναφωνάξτε όπου υπάρχει αρχηγός ή οτιδήποτε άλλο ομάδα αγροτών, να ενωθεί επιτέλους.
Αν δεν ενωθεί το αγροτικό κίνημα, εκεί θα φτάσουμε. Και να μην διεκδικήσει μόνο πετρέλαιο, που πρέπει να το διεκδικήσει σωστά, αλλά δεν είναι χθεσινή υπόθεση αυτό. Έτσι, για να μην θυμίσω, όταν ξεριζώναμε τα αμπέλια για 500 δραχμές, άλλη αθλειότητα τότε, να μην θυμίσω και στον Τζίτο ποιος δεσμεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 25% που είχαμε και περισσότερο αγρότες να κατεβούμε κάτω από τα 18%. Αυτά είναι στοιχεία, δεν τα λέω εγώ. Εντάξει, ότι έπρεπε να συρρυκνωθεί. Όπως γιατί ήθελαν να κλείσουν τα αμπέλια μας στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα παράγει από τα καλύτερα κρασιά. Για να μπορούν Γάλλοι και Ιταλοί να πουλάνε το κρασί τους. Για τον ίδιο λόγο που κλείνει η ζάχαρη σήμερα. Ευρώπη θέλαμε. Καλά κάναμε. Επιταγές και σωστά θέλαμε Ευρώπη. Αλλά στην Ευρώπη μέσα να έχεις πολιτικούς που να μην σε θεωρούν παράπλευρη απώλεια, κύριε Τσίτο μου και κύριε Διογέννη μου. Εντάξει. Αλλά να πάνε στην Ευρώπη και να υπερασπιστούν αυτό που λέγαν κάποτε. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Προεκλογικά το λέγανε. Με το εκλογικά, όλα τα κιλά, να μην κάνω τη χειρονομία. Τι λεφτά. Εντάξει. Ποια λεφτά. Αυτά δεν είναι σημερινή κατάσταση. Είναι χθεσινή. Και βεβαίως, στην πλάτη των αγροτών θα παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν τάβλοι όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι πολιτικοί. Αυτό που τους νοιάζει είναι να εκλεγούν αύριο. Πάτε λοιπόν, είδαμε προχθές και κάτι για τις κομματικές συνάξεις και εδώ στο Ξενία κτλ. Κατά εκατοντάδες οι αγρότες. Που σε αυτούς που πήγαν και ψήφισαν το παράπλευρες απώλειες. Εγώ φταίω. Τι είπε ο Διογέννης από λολά πρόβατα. Τέλος με τα πολιτικά. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει στη σύσκεψη. Δημήτρης είπε τέλος. Τέλος, ό,τι είπε Δημήτρης. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Στα τοπικά τώρα πάμε λίγο. Δεν θα πάμε σήμερα, γιατί όχι. Νομίζω μας πήρε πολύ ώρα και περάσει η ώρα. Δημήτρη, να μην σε... Τα αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Μία φράση μόνο θα πω. Θα ασχοληθούμε με τα δημοτικά. Μία φράση που μου έκανε εντύπωση και γιατί έκανα και διάφορες συζητήσεις. Ήρθε στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου που πολύ σωστά έγραφε, έτσι, από το Σιδηρόκαστρο. Που λέει, εμείς δεν υπηρετούμε ξένα συμφέροντα. Μακάρι να το εννοεί. Μακάρι να το εννοεί, διότι οι πληροφορίες μου είναι ότι όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, πλην Κουκουέ, που έχει τη δική του φιλοσοφία, έτσι, πίσω υπάρχουν μεγάλες, μεσαίες, μικρές όχι, μεσαίες και μεγάλες επιχειρηματικά, μεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και εμείς από αυτό το κανάλι, με τεράστιο κόστος, γιατί το πληρώνουμε, κύριε Τσίτο, εσείς μπορείτε να λέτε ότι λέτε ανέξοδα. Εμείς ό,τι λέμε το πληρώνουμε εδώ. Και με απειλές, και με χάσιμο διαφημίσεων, και με μποϊκοτάρισμα και με χίλια δυο. Εμείς όχι μόνο δεν πήραμε, έχουμε σοβαρές απώλειες. Αλλά επειδή δεν μπορώ να πω το Δημήτρη, πες ψεύτικη είδηση, δεν μπορεί να την πει, δεν του βγαίνει. Θα λιποθυμήσει. Δεν θα την πει. Δεν μπορώ να πω την Λέντι Μωραίδη, πες ψεύτικη είδηση. Δεν λέω βλέπετε εμένα. Λέω τους ανθρώπους που είναι στο επιλογές. Άντε να πεις τη Χειμωνίδου που δεν είναι τώρα σήμερα μαζί μας, γιατί έχει μετακομίσει σε άλλη πόλη και όλοι τη θέλουμε εδώ και πιο πολλοί αγρότες τη θέλουν. Άντε πες τη ζωή τη Χειμωνίδου να μην είναι μαζί με τους αγρότες, αλλά και να μην τα ψέλνει στους αγρότες. Δεν μπορεί. Εμείς είμαστε σαν τον κουρδιστό πορτοκάλι. Έτσι. Μόλις πάμε να πούμε κάτι που είναι ενάντια στις αρχές μας και στις αξίες μας, μας πιάνει αναγούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Καλό βράδυ.